μετάδοση. Από όπου και αν με βιάζει μια μύτη και αν μας παρακολουθεί. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι. Και παρότι τα βιβλία μιλούσαν για βροχές εδώ, ακόμα ευτυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Το ευτυχώς δεν πάει μόνο για εμάς, άλλωστε είμαστε προστατευμένοι. Το λέμε για τον κόσμο της Εξέδρας και κυρίως για τους παίκτες. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Κάνει ένα σουτ. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Φοβερή αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Αλεξάνδερ Μέρκελ. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Ω, του πάτησε από τον. Πολύ κρίμα. Συμβαίνει μερικές φορές δυστυχώς, αλλά κανείς δεν θέλει να δέχεται γκολ σαν αυτό. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και τα συναισθήματα είναι στο ζενίθ. Αν μη τι άλλο, προβλέπεται δραματικό παιχνίδι. Τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Πάρντο. Τη στέλνει μακριά. Και για άλλη μια φορά ρεσιτάλ άμυνας. Αλεξάνδερ Μέρκελ. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Αμπουμά! Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Τώρα έχουμε ημίχρονο. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε. Χρήστο, κάθε τόσο εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι ανταμοιβόμαστε από τέτοια παιχνίδια. Τουλάχιστον ως ουδέτεροι, γιατί για τους προπονητές και τους οπαδούς είναι άλλη υπόθεση. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Αλεξάνδερ Μέρκελ. Θόρν. Και σουτάρι. Γκοντίν βρίσκεται σε θέση offside.
Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Ρετζινάλντο. Καμουμά. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Ρετζινάλντο. Δεν άντε και του κάνει το φάουλ. Ο Μπάμπελ μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Ούτε σημάδι να το έβαζε. Στο τείχος η μπάλα. Ρετζινάλντο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κοσχελνή. Γιωβάνοβιτς. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αλεξάνδερ Μέρκελ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Κάνει τη μακρινή παλιά και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Γιωβάνοβιτς. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Μπάλα στον Ντεπρεβίλ. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Ράκιτιτς. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάρντο. Η Μπορντό εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιοργία. Ναι, πράγματι. Επιλέγει να βγάλει μια σφιχτή σέντρα. Ράκιτιτς. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Πάρντο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Στέλνει προς τα αριστερά. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Πόνσε.
αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Χαμουμά στέλνει την μπάλα μπροστά. Αν βρισκόταν κάποιος στο άλλο άκρο αυτής της πάσας, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Πάρντο. Μεγάλη ευκαιρία. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Θα σουτάρει για γκολ. Το έχασε. Αυτή η φάση ίσως αποδειχθεί καθοριστική για τον αγώνα. Το χρειάζονταν πάρα πολύ αυτό το γκολ. Αλεξάνδερ Μέρκελ. Μπακαγιόκο καλπάζει από τα δεξιά. Μπάλα στον Χαμπουμά. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Κονγκρέ. Η Παρή δεν έχει παρά να παίξει λιγάκι με το ρολόι και η νίκη θα είναι γεγονός. Τελικά θα του κάνει το φάουλ. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι, αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ. Τέβες είναι πάνω στην μπάλα. Μάλλον θα ψάξει για συμπαίχτη του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και είναι κόρνερ. Η Παρή θα δοκιμάσει και πάλι. Τον βλέπουμε εκεί με την μπάλα και απέναντι οι συμπαίχτες του του κάνουν νοήματα. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Καλό διώξουμε. Πόνσε. Θόρ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Αλεξάνδερ Μέρκελ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή.
Κονγκρέ. Τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Πάρντο. Η Μπορντό θα πρέπει να εφεύρει κάτι καλό τώρα. Γιατί μπορεί να είναι και η τελευταία φάση στο μάτς. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι. Ω, υπάρχει σπρώξιμο και ένταση εκεί. Μπορεί και να βγάλουν ταξίφι στη συνέχεια. Θα πρέπει να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια τώρα. Και ό,τι βγει. Να και το στήριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του. Σίγουρα υπήρχε πάθος. Μερικά από αυτά τα μαρκαρίσματα ήταν πραγματικά καθοριστικά. Πολύ χαίρομαι που έδειξαν τόση αφοσίωση. Φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσης μας για απόψε, οπότε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Θανελάκη που ήσουν μαζί μας. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι.